Καλημερίζω τον κύριο Βασίλη Κούδα ευθύς αμέσως. Είναι γιατρός, νοσοκομιακός γιατρός, εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι μέλος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, είναι ψυχίατρος. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Εντάξει, αναφέρεις κάποιους από τους τίτλους απλά και μόνο για να δώσεις το στίγμα, κύριε Κούδα, γιατί προσωπικά δεν σας αφορά τουλάχιστον όπως έχετε δείξει εσάς αυτό το θέμα, αλλά το λέω για τον κόσμο για να ξέρει γιατί θα μιλήσουμε σήμερα και δεν είναι άλλο από αυτή την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση πανελλαδικά σε όλη την περιφέρεια. Στην Αθήνα έχουν στάσει εργασίας αναφορικά και με τα δικά σας τα θέματα, εργασιακά θέματα, οικονομικά θέματα, όπως επίσης και με την κατάσταση στο χώρο της υγείας, έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι περνάμε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχει ζήσει ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι καινούργιες αναγγελίες του Υπουργού Υγείας και γενικότερα η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο χώρο και στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα στο νησί μας. Νομίζω ότι ο κύριε Δουλγεράκη καθιστά σαφές το λόγο για τον οποίο η υγειονομική και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών και η Ομοσπονδία των υπόλοιπων εργαζομένων στα νοσοκομεία έχουν προκηρύξει για σήμερα απεργία, εδώ και ένα μήνα περίπου έχει προκηρυχθεί αυτή η απεργία. Συνάμα, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν το είπατε πριν, αλλά σήμερα έχει μεγάλο συλλαλητήριο για την υγεία στο Ρέθυμνο, σε συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων που. Μεγαλειώδων κινητοποιήσεων που έχουν γίνει στην πόλη αυτή για την υπεράσπιση και για την όσο δυνατόν καλύτερη εξέλιξη του νοσοκομείου, το οποίο όπως ξέρετε και στο Ρέθυμνο έχει πληγεί άμεσα, αλλά και συνολικά τα προβλήματα είναι από κάθε άλλο παρά μειώνονται. Ουσιαστικά φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, κύριε Κούδα, να λειτουργούν οι κλινικές, να λειτουργούν τα νοσοκομεία περισσότερο με τα εντέλεσθε, γιατί αυτά φαίνεται ότι θα γίνουν κανονικότητα στο τέλος. Κοιτάξτε, κύριε Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει και όλα όσα λειτουργούν, λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια των εργαζομένων, ενάντια και στην πολιτική της κυβέρνησης και της περιφέρειας εδώ της υγειονομικής, που όπως πολύ σωστά είπατε, προσπαθεί να καλύψει τα κενά που δεν καλύπτονται τα κενά αυτά πλέον, με εντέλεσθε. Εντέλεσθε σημαίνει ότι διατάσσουν, να το πω έτσι, γιατρούς, όπως τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα, να το λέμε αυτό, να μετακινούνται από ένα νοσοκομείο σε άλλο, σαν να είναι πλανό διοστίασος, για να καλύπτουν τα εκεί κενά. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η παθολογική κλινική του Ρεθύμνου και η της Ιτίας και άλλες κλινικές προσπαθούν να καλύψουν τις εφημερίες τους. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύρυθμη λειτουργία μιας κλινικής. Είναι πολύ σαφές ότι είναι επικίνδυνη και για τους εργαζόμενους, αλλά φυσικά και για τους ασθενείς. Ένας γιατρός που πηγαίνει για μια μέρα και προσπαθεί να προσαρμοστεί, προφανώς δεν γνωρίζει καλά και τους ασθενείς που νοσηλεύουν σε μια κλινική και τις συνθήκες εκεί, και σίγουρα δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του όπως θα έπρεπε, όσο έμπειρος και όσο φιλότιμος και να είναι. Αυτά τώρα αυτές οι λύσεις εδώ και καιρό έχουν καταδικαστεί και από τον υγειονομικό χώρο αλλά και από τους συμπολίτες μας. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μιλάμε πλέον για φυσιολογική λειτουργία του συστήματος υγείας εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το πρόβλημα αυτό ολοένα και επιδεινώνεται. Να ρωτήσω ωστόσο το εξής. Ο Υφυπουργός Υγείας είπε προχθές, ο κύριος Θεμιστοκλέους, μετά την παρουσίαση, μία μέρα μετά την παρουσίαση των απογευματινών χειρουργείων με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι ξέρετε, άμεσα τα νοσοκομεία θα ενισχυθούν, θυμάμαι τουλάχιστον τα νούμερα, με 6.500 προσωπικό, πολλοί από αυτούς είναι γιατροί, όπως επίσης και με χιλιάδες νοσηλευτές. Αλήθεια, είναι κάτι που ακουγόταν, ακούγεται, θα ακούγεται, είναι μια καραμέλα που πιπηλάται, είναι μια εικόνα ή είναι μια κατάσταση που πραγματικά αποτυπώνει αυτά τα οποία λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κύριε Κούδα? Κοιτάξτε, δείτε, ναι, τις άκουσα εγώ αυτές τις εξαγγελίες. Ανάμεσα σε αυτές τις εξαγγελίες μιλάει μόνο για προκήρυξη 600 με 700, αν θυμάμαι καλά, θέσεων γιατρών, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ λίγες σε σχέση
με τις 6 περίπου χιλιάδες που υπολείπεται αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας, με βάση βέβαια τους πολύ απαρχαιωμένους και οπισθοδρομικούς οργανισμούς νοσοκομείων που είχε επιβάλει πριν από 10-12 χρόνια η μνημονιακή κατάσταση. Δηλαδή, μιλάμε για, να μην πούμε σταγόνα στον ωκεανό, μιλάμε για πολύ λίγους εργαζομένους. Αλλά ακόμα χειρότερα, κύριε Δουλγεράκη, είναι το γεγονός ότι και να προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις, με βάση τις σημερινές συνθήκες, θα καλυφθούν πάρα πολύ λίγες από αυτές. Είναι καθημερινότητα πλέον. Από τις 600-700, θέλετε να πείτε. Ναι, ναι, κυρίως των γιατρών και των νοσηλευτών πλέον. Γιατί είναι καθημερινότητα, θέλω να πω ότι αυτές οι θέσεις γίνονται άγονες. Δηλαδή δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, δεν προσλαμβάνεται κανένας συνάδελφος και οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται και προφανώς δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή στο Υπουργείο. Ναι. Την έχουμε επισημάνει και συνδικαλιστικά, αλλά προφανώς τη γνωρίζουν κιόλας, ότι όσο συνεχίζουν και ισχύουν οι παρούσες συνθήκες, οι πολύ αντίξωες, οι αντεργατικές, οι πολύ, πώς να το πω, στην ουσία γίνονται συνθήκες γαλέρας, το πω έτσι, για τους εργαζόμενους, πολύ λίγοι θα είναι αυτοί που θα προτιμήσουν και θα ενταχθούν στο σύστημα υγείας, ειδικά τους νέους συναδέλφους που θέλουμε να έρθουν και να ενταχθούν. Ο κύριος Γεριάς ήταν σαφής και ειλικρινής και στη συνάντηση με την Ομοσπονδία που έγινε περίπου πριν μια εβδομάδα, ότι αύξηση από το Υπουργείο οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό μην περιμένετε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Υπουργείο είναι αυτό που διαφημίζει τώρα σε όλους τους τόνους και συνέχεια το προωθεί, η απογευματινή ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου με επιβάρυνση αντίστοιχη βέβαια των ασθενών και των οικογενειών τους. Δηλαδή καλούνται οι ασθενείς να πληρώσουν την όποια υπερεργασία των γιατρών με στόχο βέβαια και οι γιατροί να δουλεύουν όσο γίνεται περισσότερο και τα παραπάνω έξοδα να τα πληρώνει ο ασθενής. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους, κύριε Δουλγεράκη, ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική. Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας δεν είναι αυτή που θα δώσει τη λύση. Η ιδιωτικοποίηση και η λογική αυτή είναι που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση και προφανώς δεν είναι η λύση το να λέμε ότι μια χειρουργική κλινική ή ένας χειρουργός που δουλεύει επαρκώς το πρωί θα μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει επαρκώς εννοώ όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά και το απόγευμα. Σωστά. Και φυσικά και το υπόλοιπο προσωπικό. Γιατί δεν ξεχνάμε και το βιολογικό και την κούραση και όλα τα υπόλοιπα. Απλά πρακτικά με την κοινή λογική. Μα φυσικά, μα είναι πολύ. Όποιος έχει έστω δοκιμάσει λίγο να μπει σε ένα χειρουργείο και να δει πώς δουλεύουν οι συνάδελφοι εκεί πέρα, καταλαβαίνει ότι αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης δεν αισθανθούν. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας χειρουργός να κάνει και το πρωινό το ωράριο και να πει θα κάνω και μια ιδιο επεμβάση το απόγευμα για να αυξήσω. Το ίδιο ισχύει και για τους νοσηλευτές, βεβαιότατα. Έτσι, και ειδικά ναι, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα χειρουργεία. Έτσι ακριβώς. Από το πρωί στο απόγευμα και ξανά του μπαλίν το πρωί, γιατί το όποιος αντέξει δεν είναι κουβέντα. Ναι, έτσι το είπε, νομίζω ότι το ακούσατε κι εσείς, γιατί εγώ το άκουσα μετά σε μια δήλωσή του. Λέει όποιος θέλει γιατρός και αντέχει, είπε. Μπορεί βέβαια να προχωρήσει, θα του δώσουμε το δικαίωμα να εκτελεί απογευματινά χειρουργία. Ακριβώς όπως είπατε, το όποιος θέλει και όποιος αντέχει δεν είναι κουβέντα να το λέει Υπουργός Υγείας. Υποτίθεται ότι το κράτος και οι πολιτιακοί θεσμοί είναι εδώ για να προστατεύσουν τους συναδέλφους και τους ασθενείς από τέτοιες συνθήκες. Πάντως είναι αλήθεια, κύριε Κούδα, λένε πολλοί μέσα από το δικό σας το χώρο ότι μόνο ένας υπουργός όπως τον Άδωνη Γεωργιάδη θα μπορούσε αυτή την ώρα να καταφέρει όλες αυτές ή να φέρει όλες αυτές τις αλλαγές κρίνοντας πολιτικά το πρόσωπο, έτσι. Αυτές τις αλλαγές, τις επώδυνες αλλαγές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα τις βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά μας μέσα στο χώρο της υγείας. Γιατί δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, δεν είναι όλα αυτά για τα οποία μιλήσατε πριν από λίγο. Είναι αυτές οι αυξήσεις. Κοιτάξτε, η προηγούμενη ηγεσία με τον κύριο Χρυσοχοίδη, όπως τέλος πάντων του φωτογράφησε, τον κάρφωσε ή αποποιήθηκε των ευθυνών του, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλει ο καθένας μας μπορεί να το μεταφράσει, σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση των γενώσιμων, 3 ευρώ ανασκεύασμα δεν είναι
καταφρόνει το ποσό. Και από την άλλη έβλεπα και την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που αποκαλύπτει ότι σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Υπουργό, δηλαδή του ΠΙΣ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, συζητήθηκε πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση εργαστηριακών εξετάσεων με 1 ευρώ αναπαραπεμπτικό και την αποζημίωση απεικονιστικών εξετάσεων με 3 ευρώ αναπαραπεμπτικό, πληρωτέα από τον ίδιο τον ασθενή, και όχι λεφτά που θα πηγαίνουν στο νεοποιή, αλλά λεφτά που θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Ναι, συνεχίζει το Υπουργείο την... Κοιτάξτε, δείτε, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι εμείς δεν το προσωποποιούμε. Δηλαδή, και ακόμα και πολιτικά, ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την πολιτική του Υπουργείου Υγείας που είχαν και οι προκάτοχοί του, που είναι πολύ απλή και πολύ βασανιστική, να το πω έτσι. Μεταφέρουμε το βάρος, το μεγάλο βάρος όντως των δαπανών για την υγεία από το κράτος και από τα ασφαλιστικά ταμεία στους ίδιους ασθενείς. Δεν ξεχνάνε, επειδή δεν το κάνουν, ότι αυτοί οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, όλοι εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πληρώνουμε ένα σωρό εισφορές και στα ταμεία μας και στην εφορία και με ένα σωρό τρόπους έχουμε πληρώσει αυτή την υγεία, την οποία δεν λαμβάνουμε. Και τώρα έρχεται το Υπουργείο Υγείας να πει όλα αυτά που πληρώσατε καλά θα πληρώσετε και παραπάνω. Θα πληρώσετε είτε μέσω των απογευματινών, της απογευματινής λειτουργίας, είτε είναι αυτά η ιατρία. Γιατί κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, ακόμα και ένα απλό ραντεβού, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή σας, πλέον είναι κάτι το δυσέβρετο. Μόνο το πληρωμένο απογευματινό είναι αυτό που τέλος πάντων κάπως μπορεί να αποσυμφορήσει τις λίστες, αλλά αυτό πάλι σημαίνει επιβάρηση των ασθενών. Και φυσικά τώρα το ίδιο πάει να γίνει και με τα χειρουργεία. Και ακόμα περισσότερο και στον χώρο, στο χώρο του φαρμάκου, φάνηκε η πρόθεση του Υπουργείου, το είπε κιόλας άλλος ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μεταφέρει την αυξημένη φορολογία σε κάποια είδη φαρμακευτικά από τις εταιρείες στους ίδιους ασθενείς. Mm. Δηλαδή οι ασθενείς θα πληρώνουν για να μην πληρώνουν οι εταιρείες, επειδή επικαλέστηκε ο ίδιος και είπε ότι αν το κάνουμε αυτό, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες θα φύγουν. Μάλιστα. Δεν ισχύει βέβαια όλο αυτό. Είναι, νομίζω, υποχρέωση ενός εύγνωμου κράτους να φορολογεί αυστηρότερα και με περισσότερα χρήματα τους ισχυρούς, αυτούς που έχουν τα χρήματα να καλύψουν αυτές τις αλλαγές, οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δόξα τω Θεώ που λένε όλα αυτά τα χρόνια έχουν βγάλει τεράστια υπερκέρδη. Και όχι τους ασθενείς μας, οι οποίοι μετράνε ακόμα και το ευρώ για να πάρουν τα φάρμακα. Και βέβαια από την άλλη, ακόμα και παραπεμπτικά, που τα οποία δεν έχουν ως φαίνεται καμία αξία. Γιατί μόλις χθες μας κατήγγειλε μία κυρία εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ότι είχε ένα παραπεμπτικό 15 ευρώ η συμμετοχή για την ίδια, για αξονική στεφανιογραφία, διότι το ραντεβού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κλειστά και για το Φεβρουάριο, όποια ανάγκη και αν υπάρχει, και για το Μάρτιο, για τον Απρίλιο και βλέπουμε, και πήγε σε διαγνωστικό κέντρο και της είπαν ότι ξεχάστε αυτό το 15 ευρώ συμμετοχή, είναι 85 για αρχή, συν και ανεβαίνει πάνω από τα 100. Κοιτάξτε, δείτε, αυτή η λογική της ιδιωτικοποίησης που περιγράφουμε τόση ώρα και που προφανώς κανένας δεν μπορεί να την αντέξει, ειδικά με τις συνθήκες, αν σκεφτούμε και τα υπόλοιπα έξοδα που έχει η κοινωνία αυτή τη στιγμή και ο μέσος άνθρωπος πόσα πολλά πράγματα καλείται να πληρώσει. Προφανώς ανοίγει τους ασκούς του αιώλου να επεκταθεί σε όλες τις, να το πω έτσι, σε όλες τις υγειονομικές δραστηριότητες και ο κατάλογος δεν θα έχει τέλος. Εμείς λέμε κοινώς, πραγματικά για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση θα γίνει το ότι όποιος έχει χρήματα θα μπορεί κάπως να κοιτάξει την υγειά του, ενώ όποιος δεν έχει, πώς να το πω, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Δηλαδή η κατάσταση θα εκτραχηθεί πάρα πολύ. Εμείς σαν υγειονομικό κίνημα προφανώς θα προσπαθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις να το σταματήσουμε αυτό και να διεκδικήσουμε ένα άλλο σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, που στο κάτω-κάτω, ξαναλέω, το έχουμε χιλιοπληρώσει. Προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Χρειάζεται τη συνδρομή του κόσμου. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, κυρία Δουλγεράκη. Πολλές φορές, δηλαδή, πολλοί ασθενείς μου λένε, γιατρέ, πώς το κάνω έτσι ώστε να πληρώσω το δυνατό λιγότερα όταν γράφω μια συνταγή, γιατί δεν αντέχω, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Κάνουν περικοπές σε φάρμακα, δηλαδή κάνουν πράγματα τα οποία
πλέον είναι, πώς να το πω, είναι ζωής και θανάτου σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Και οφείλει αυτός ο κόσμος μαζί με εμάς, με τους υγειονομικούς, να προσπαθήσει και να διεκδικήσει αυτό που το αξίζει και όχι αυτή την κατάντη, εγώ θα πω, που ζούμε σήμερα και που θα επιδεινωθεί ήδη από την 1η Μάρτη, υποτίθεται θα λειτουργήσει τα απογευματινά χειρουργία. Μα το είπατε. Γίνει ο χαμός. Ναι. Ναι, νομίζω το είπε. Καλά, είπε και ο κύριος Θεμιστοκλής, βέβαια, πάνω σε αυτό, ότι εντάξει, μην νομίζετε, θα πάρει ένα εξάμηνο μέχρι να στρώσει το θέμα, να δούμε τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Δεν ξέρω ποιο συμφέρει και με ποιον εννοεί ο κύριος Θεμιστοκλέους. Να δούμε τα νοσοκομεία που θα επιλέξουν να μπουν σε αυτό το σύστημα. Δεν ήξερα ότι είναι προαιρετικό στα νοσοκομεία έτσι όπως τοποθετήθηκε, γιατί καμιά φορά από τις τοποθετήσεις μαθαίνεις άλλα πράγματα των υπουργών. Είναι προαιρετικό σύστημα στα νοσοκομεία τα απογευματινά χειρουργία? Εγώ κατάλαβα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι είναι το Υπουργείο. Αλλά αυτό που κατάλαβα από αυτές τις ίδιες εξαγγελίες που λέτε κι εσείς είναι ότι η κάθε χειρουργική κλινική θα δει αν μπορεί και θέλει να το εκτελέσει και να το σηκώσει. Yeah, μάλιστα. Και εγώ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί συνάδελφοι που και δεν θέλουν και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά και το δεν θέλω, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό και εμείς σαν υγειονομικό κίνημα τους καλούμε να μην ενταχθούν στα απογευματινά χειρουργία για πολλούς και όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε πριν, και γιατί θα βάλουν τον εαυτό τους σε μια πολύ δύσκολη και διαδικασία που θα τους εκθέσει. Ας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που δεν έχει πολύ αναφερθεί, αλλά εμείς που ζούμε καθημερινά το ξέρουμε. Λέει τώρα το Υπουργείο, θα πληρώσω τόσο τους χειρουργούς και το υπόλοιπο προσωπικό που θα λάβει μέρος σε μια επέμβαση. Να. Ας πούμε ότι αυτό το δεχόμαστε. Όλο το υπόλοιπο προσωπικό που θα συνεισφέρει ως αυτός ο άνθρωπος που θα δεχτεί την επέμβαση θα βγει με ασφάλεια από το νοσοκομείο, δεν θα το πληρώσει. Άρα αμέσως, δηλαδή ξέρετε, σε μια επέμβαση μπορεί να χρειαστούν και άλλες ειδικότητες. Ο ασθενής να κάνει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, να κάνει αιμορραγίες. Τα προβλήματα μπορεί να είναι πάρα πολλά. Αμέσως δημιουργεί υγειονομικούς δύο ταχυτήτων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν αυτός ο τιμοκατάλογος από τα 300 μέχρι τα 4 ή τα 5.000 ευρώ βαριά περιστατικά κλπ. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η κάθε επιπλοκή και η κάθε ειδικότητα που θα χρειάζεται στην πορεία θα καλύπτεται από μένα, ναι. Αυτό λέτε. Όχι, δεν λέει το Υπουργείο, λέει ότι δεν θα καλύπτεται. Δεν το προβλέπει αυτό όπως το διάβασα το νόμο. Όμως εγώ σας λέω, ο καρδιολόγος που θα πάει και θα έχει, ας πούμε, με τη δικιά του συλλογική. Εμείς λέμε όλοι οι γιατροί και όλο το προσωπικό να εξυπηρετήσει ο ασθενής δωρεάν και τα χρήματα που διεκδικούμε και καλά κάνουμε και τα διεκδικούμε να τα πληρώσει η πολιτεία. Μας τα χρωστάει με πολλούς τρόπους. Θα πει, εγώ δεν πήρα λεφτά για αυτή την επέμβαση, γιατί να βοηθήσω αυτόν τον ασθενή. Θα δημιουργήσει αμέσως με ένα κοινωνικό αυτοματισμό μέσα στη τάξη των υγειονομικών πάρα πολύ άσχημο και το οποίο δεν θα μας αφήσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει αυτό το μέτρο να λειτουργήσει, ή και να λειτουργήσει θα δημιουργεί τόσα προβλήματα και θα είναι τόσο λειψό που τι να πω, δηλαδή και οι ίδιοι ασθενείς δεν νομίζω ότι θα θέλουν να μπουν σε αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα. Μια διαδικασία στο νοσοκομείο, κύριε Δουλγεράκη, δεν είναι κατά αποκοπή. Δηλαδή θα παραγγείλω ένα φουστάνι σε μια μοδίστρα, θα μου το φτιάξει και τελείωσε. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη, πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία που απαιτεί όλη την ομαδική δουλειά. Γι' αυτό λέμε ότι και η δουλειά μας είναι δύσκολη, πέρα από τα άχη και τις... Είναι και η πολυπλοκότητα αυτής που την καθιστά δύσκολη και από την οποία τώρα το Υπουργείο στην ουσία έρχεται, επειδή έτσι νομίζει ότι μπορεί να κάνει, θεωρεί ότι θα μπορεί να κάνει, να την καταργήσει. Δεν καταργεί την πολυπλοκότητα και ανάγκη συνεργασίας. Και το να σπέρουμε διχόνοιες και να διαιρούμε το διέρη και βασίλευε στους υγειονομικούς, νομίζω και ελπίζω ότι είναι πάντα πετυχημένο. Ήταν ανέκαθεν πετυχημένη ως πολιτική αυτή, οπότε εντάξει, με διαιωνίζεται. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε πριν από λίγο. Είπαμε 24 ώρες είναι η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση για την περιφέρεια, στάση εργασίας για την Αττική. Αυτό που είπατε πριν από λίγο με τα λόγια σας, σαφής, αυτό κρατάω, σαφής, σταθερή, βασανιστική η πολιτική του Υπουργείου για την αποδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Ναι, είναι ολοταχώς ιδιωτικοποίηση, ό,τι αυτό σημαίνει και για τους εργαζόμενους και για τους και κυρίως για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Και κοιτάξτε, την άλλη Τετάρτη έχει 28 του μηνός πάλι απεργία.
πανεργατική αυτή τη φορά, ενώ τη ΑΔΔΗ και φυσικά πάλι των υγειονομικών, γιατί τα προβλήματα δεν σταματάνε. Σας είπα, αυξάνονται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει το Υπουργείο και οι ακροατές σας είναι ότι εμείς σαν υγειονομικό κίνημα δεν θα τα παρατήσουμε, ούτε θα αφήσουμε τα νοσοκομεία έρμεο, ούτε αυτής ούτε οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης θέλει να μας, πώς να το πω τώρα, να μας υποβαθμίσει την ουσία και εμάς και το ρόλο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτές τις κουβέντες. Σας καλημερίζω, κύριε Κούδα. Να είστε καλά. Καλημέρα.